σοκάρουν τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες από τον Κακλαμανάκη, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έκανε η Μπεκατόρου χθες στον εισαγγελέα. Κορίτσι 11 ετών αφορά η νέα υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κακοποίηση. Τώρα το τοποθετήσατε τρίσχυρωτερα. Σωστά. Είναι τρεις κακοποίησεις. Και μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο ήταν 11 ετών τότε και πολύ πιθανόν να μην έχει παραγραφεί το συγκεκριμένο αδίκημα. Ο ίδιος λοιπόν, δεν ξέρω, τον έχουμε σε βίντεο ή να διαβάσω. Παρακαλώ. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες πέρα από το ότι είναι από την ιστιοπλοεία. Φορά μικρό σε ηλικία, παιδί των 11 ετών, αν δεν κάνω λάθος, και την περιοχή έχει να πω, αλλά είναι εκτός κέντρου, είναι μικρή κοινωνία. Αν δεν κάνω λάθος, κοιτάξτε, η ηλικία είναι σίγουρα ανάμεσα στο 11-14. Πόσο έχω καταλάβει, είναι 9 χρόνια από τώρα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι 9 χρόνια από τώρα, γιατί είναι 21 τώρα. Ναι, δεν είναι πάνω από 9-10 χρόνια σε καμία περίπτωση. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες πέρα από το ότι είναι... Σοκάρουν τα όσα λέει ο Νίκος ο Κλαμανάκης και πραγματικά εδώ αρχίζει το θέμα να περιπλέκεται, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για παιδεραστία. Και για μη παραγραφέντο, ξαναλέω, γεγονός. Δηλαδή η ποινική, μάλλον η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή μπορεί να παρέμβει και πολύ πιθανόν να. Τη μάσκα σας, κύριε Τζίφα, σας έπεσε η μάσκα. Βέβαια. Πάμε πάνω. Άρα εδώ μιλάμε λοιπόν για παιδεραστία. Ξεκάθαρα. Άρα μιλάμε για παιδεραστία. Τρεις χειρότερα τα πράγματα. Ξεκάθαρα, Φίλιππα. Εγώ να πω το εξής. Και το λέω δημόσια. Έχουμε δεχτεί, επειδή παρουσιάζουμε αυτές τις τρεις μέρες θέματα γυναικών που έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση και αγοριών, έχουμε δεχτεί απειλές. Έχουμε δεχτεί απειλές από ισχυρούς παράγοντες. Έχουμε απειληθεί. Έχουμε απειληθεί. Ναι, και το ξεκαθαρίζουμε εδώ πέρα λοιπόν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και το λέμε εδώ λοιπόν, δημόσια, για να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι γίνεται. Έχουμε απειληθεί γιατί διερευνούμε τέτοιου είδους υποθέσεις. Και φαίνεται ότι είναι πολύ ισχυρά τα πρόσωπα τα οποία έχουν ανακατευτεί. Και αυτή τη στιγμή η εκπομπή μας και εμείς εδώ προσωπικά τους έχουμε δημιουργήσει προβλήματα, θεωρούν. Ξαναλέμε λοιπόν ότι έχουμε δεχτεί αρκετές απειλές από ισχυρά πρόσωπα, τα οποία όλα είναι καταγεγραμμένα. Και για το τι από εδώ και πέρα θα συμβεί. Επιφυλασσόμεθα όλοι την νόμιμη, να ακολουθήσουμε την νόμιμη οδό. Και μένω εδώ. Πάμε τώρα. Κρύος υδρότας σου έχει πιάσει, Φίλιππε, και με αυτό να μείνουνε. Με αυτό να κοιμηθούν το βράδυ οι ίδιοι. Με αυτά που λένε και που γράφουν.